Η πρόεδρος είχε κάνει ανάγνωση του αιτήματος, των αιτημάτων, γιατί ήταν σε τρία κομμάτια: βιντεοσκόπηση του χώρου εξέτασης, μεταφορά του χώρου εξέτασης σε παρακείμενο των δικαστηρίων χώρο, καθώς επίσης και μαγνητοφώνηση της κατάθεσης, ένα αίτημα το οποίο έρχεται σε άμεση αντίθεση με την άρνηση της καταγραφής από την αρχή της διαδικασίας. Ο μάρτυρας σε αυτές τις ερωτήσεις απαντάει ότι κάποιοι ήξεραν πολεμικές τέχνες. Ήταν ερωτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια των γραφείων. Η συνήγορος Βελέτζα ρωτάει για τον τόπο γέννησής του. Η πρόεδρος προσπαθεί να το σταματήσει. Ο συνήγορος Παπαδέλη συνέχισε τις ερωτήσεις για την υπεράσπιση, ο οποίος κατά τα φαινόμενα δεν είχε καμία αναστολή να οδηγήσει τον μάρτυρα σε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις, προσπαθώντας να εμφανίσει και το τηλέφωνο του μάρτυρα. Δεν είναι επαγγελματίες μάρτυρες, δεν είναι στημένοι. Τα ζήσαν αυτά και δεν τους ενδιέφερε να απομνημονεύσουν ημερομηνίες και αυτά. Δεν, μάλλον και θέμα αυτό μορφωτικού επίπεδου και γενικά μνήμης είναι διάφορα, ας πούμε, τα οποία μπορούν να εξηγήσουν το φαινόμενο. Τα είχαν ζήσει, τα εξηγούσαν γροσομόντο. Ο μάρτυρας μας βάζει τον Κασιδιάρη σε μία από τις εκπαιδεύσεις παρών. Μας βάζει το Ρουπακιά παρόν αντίστοιχα στις... Ο οποίος όμως, συγγνώμη, ο Κασιδιάρης πήγε για να συνομιλήσει με συγκεκριμένα άτομα και με δικά του μέσα. Δεν πήγε με το Πούλμαν που είχε πάει τοπική. Έχει και αυτό. Έχει τη σημασία του σαν θέση ιεραρχίας. Αυτό ακριβώς. Ο εντολέας μου λέει δεν θα υποβάλει ερωτήσεις θεωρώντας αλυσιτελής της εγγυής των δικαστικών λειτουργών. Αυτό βάζει την πρόεδρο να τον ρωτήσει αν διαφοροποιείται ο συνήγορος ζωγράφος από τη δήλωση των συναδέλφων του. Ο οποίος λέει ότι την ενισχύει. Ο συνήγορος ζωγράφος λοιπόν είναι ο συνήγορος του Μίχου, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από τη Χρυσή Αυγή. Ο Μιγαλόγιας φέρνει μια αίτηση για να δείξει ότι ο μάρτυρας έχει να δείξει πρώτα απ' όλα την υπογραφή για να μπορέσει το δικαστήριο να συγκρίνει, έτσι τέλος πάντων τοποθέτησε ή τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε, και στη συνέχεια αυτό που κάνει είναι να πει ότι αυτή είναι η αίτηση που μπορείτε να δείτε την υπογραφή, που είναι η αίτηση εγγραφής μέλους. Ο Καμπαγιάννης λέει είναι παραδοχή της υπεράσπισης το ότι υπάρχει μητρό μελών, είναι βόμβα για τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς και στοιχειοθετεί την ύπαρξη, το χαρτί που έφερε ο Μιχαλόλιας, την ύπαρξη μητρώου μελών, το οποίο όμως δεν βρέθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων. Μας δίνανε βιβλιαράκια αποδόσεων, λέει, που καταγραφόταν η δραστηριότητά μας, που ήταν προϋπόθεση για όσους θέλαν να μπουν στον κλειστό πυρήνα. Κατέβαιναν, λέει, από ένα βουνό, αρχίζει και εξηγεί το περιστατικό, είδαν δύο Πακιστανούς, ο ένας έφυγε, τον άλλο τον πρόλαβε και τον χτυπούσε και τον βάραγε κλωτσιές στο κεφάλι. Λες και βάραγε πέναλτι. Ήταν με άλλο ένα άτομο το καλοκαίρι του 2013, μας το είπε. Δεν ξέρουμε πότε το έκανε ακριβώς, λέει ο συγκεκριμένος μάρτυρας. Αλλά σημειώνει ότι η αστυνομία ήταν πάντα πίσω τους. Τους προστάτευε, λέει. Και κατονομάζει συγκεκριμένο αστυνομικό, έτσι. Κατονομάζει στη συνέχεια πράγματι τον Γιωβανίδη, τον οποίο τον έχουμε πάρα πολλές φορές μνημονεύσει. Ενημερωνόταν, λέει, από τον αστυνομικό που ήταν και χρυσαυγίτης. Τον είχε καθαρίσει, όπως λέει και στη συνέχεια χαρακτηριστικά, από ξυλοδαρμό εγκύου. Βγήκε έξω, λέει, ούτε δικογραφίες, ούτε τίποτα, και το ίδιο αυτό το περιστατικό το είπε ο ίδιος ο Πατέλης σύμφωνα με το μάρτυρα. Μας δείχνει και όλα στο πως οι άνθρωποι που περνάγανε από τη Χρυσή Αυγή πως μπαίνανε σε μια διαδικασία να φοβούνται οτιδήποτε ξένο έβλεπαν. Η Νίκαια λέει είχε πολλούς Πακιστανούς και θα το χρειαζόμασταν. Και για το αλαξίσφαιρο. Και ρωτάει πρόεδρος, μέχρι να πάτε σας είχε επιτεθεί κανένας αλλοδαπός? Όχι. Μας είχαν πει στη Χρυσή Αυγή ότι γίνονται επιθέσεις από αλλοδαπού. Παίρνουμε εντολή και ό,τι μας λένε κάνουμε. Αν υπάρχει πρόβλημα ενημερώνουμε τον πυρηνάρχη, αυτός ενημερώνει τον λαγό και αυτός ενημερώνει τον αρχηγό. Για κάθε περιστατικό υπάρχει εντολή από πάνω. Ο μάρτυρας κάνει μια αναφορά σε σχέση με τα μηνύματα. Ελάτε τώρα στην τοπική, ερχόντουσαν από το κινητό της τοπικής μηνύματα, το τι τους έλεγαν για το τι θα φοράνε και πότε, όταν φορούσαν μαύρη, ήταν για ξυλοδαρμό και ήταν στρατιωτικό παντελόνι, μαύρη μπλούζα, όλοι καταλαβαίναμε ότι ήταν βράδυ και πάει για ξυλοδαρμό ή για συνθήματα. Αν μας πιάσουν, δεν ξέρουμε, δεν ανήκουμε κτλ. Η Νόβα και Κένταυρου στη Νίκαια
Ήταν ένας αρχηγός με όνομα Τάσος, μηχανοκίνητη, ομάδα εκφοβισμού, λέει για όποιον αποχωρούσε, εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε στην κατάθεση, στην προδικασία, είχε συμπεριλάβει ότι οι επιθέσεις στις Νόβα δεν γίνονται και μόνο σε όσους έχουν αποχωρήσει, αλλά γίνονταν και σε αντιφρονούντες, διαφωνούντες και λοιπούς τέτοιους. Μιλάει για τους κενταυρούς, παιδιά γυμνασίου ηλικίου που τους κάνανε ιδεολογικό, πήγαιναν για ξυλοφόρτωμα στους Αλβανούς, γιατί θέλανε να πάρουν τα μαγαζιά από την περιοχή. Για όφελος πιανού, ρωτάει πρόεδρος, στις τσέπες του είναι η απάντηση που έχει καταγραφεί. Σε εμάς, είπε για το κόμμα, θα συντηρούσαν λέει τις τοπικές γιατί τα πλήρωναν όλα από τις τσέπες τους. Αρκετές αναφορές πάλι. Όχι, γιατί όμως... και μία άλλη. Αν γνωρίζατε το άτομο αυτό και είναι το φερόμενο άτομο του μάρτυρα αυτό. Δηλαδή τον ρώτησαν ή την ρώτησαν, αν γνωρίζει το συγκεκριμένο άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι. Αυτό. Η πρόεδρος διέκοπτε και έλεγε παρακαλώ συνεχίστε, δεν ήθελε γενικά να φύγει η ταυτότητα του ατόμου, είναι και λογικό. Θα ξαναπάμε και αλλά συγκεκριμένα στο τέλος της δικασίμου πάει συγκεκριμένος συνηγορός και λέει το όνομα. Ναι, λέει ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τάδε για την όλη εκεί την κατάσταση. Η πρόεδρος παρενέβη. Όχι. Ωραία, υπάρχει ένα δικαστήριο το οποίο στην αρχή ήταν αρκετά επιφυλακτικό. Πλέον η πρόεδρος κυρία Λεπενιώτη έχει κρατήσει τη διαδικασία σε αρκετά καλό επίπεδο. Υπό την έννοια ότι ενώ αρχικά υπήρχε μια συνεχής κόντρα μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής, πρέπει να λέγω ότι κάπως έχει ηρεμήσει αυτό το κλίμα. Τώρα λίγο αναζωπηρώθηκε πάλι με τους προστατευόμενους. Και επειδή σε κάθε περίπτωση η υπεράσπιση νιώθει κυνηγημένη, αυτό θέλει να φανεί. Είναι πάρα πολύ αντιδραστική στο κάθε τι και είναι κάτι το οποίο προσπαθεί κάπως η πρόεδρος να το διαχειριστεί, γιατί δεν γίνεται συνέχεια να φωνάζουν.